Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και απόψε με μια νέα εκπομπή που σίγουρα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί ο σημερινός καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δεχτεί και αυτός μια πολύ μεγάλη πίεση, έχει δεχτεί πολλές καταγγελίες για διάφορα θέματα και εμείς είμαστε εδώ, όπως το έχω ξαναπεί, δίνοντας βήμα στον καθένα που θέλει να έρθει να μιλήσει απέναντι στο λεριακό λαό, απέναντι στους χιλιάδες τηλεθεατές αυτής της εκπομπής ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, μέσω του ΕΛΑΣΑΤ, μην ξεχνάτε το Αιγαίο TV, βρίσκεται δίπλα στην Ομογένεια. Είναι το μεγάλο κανάλι του Αιγαίου, είναι το μεγάλο κανάλι που βοηθάει να βγαίνει πάντα η αλήθεια και ο καθένας από εσάς να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Για πολλωστή φορά το ξαναλέω ότι αυτή η εκπομπή είναι ανοιχτή για όλους, γιατί είναι μια εκπομπή που ανήκει στο λεριακό λαό. Σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μας, ο κύριος Αναστάσιος Τσαχουριανίδης, ο οποίος σήμερα θα είναι απέναντί μας, έχουμε πολλές ερωτήσεις να του κάνουμε, έχουμε πολλά πράγματα να ξεδιαλύνουμε και εσείς, φίλες και φίλοι, να είστε πάντα σίγουροι, θα βγάλετε το δικό σας συμπέρασμα. Εκ των προτέρων λέω ότι η εκπομπή αυτή, όπως όλες οι εκπομπές στην τηλεόραση, δεν ποτέ συμπαραστάζονται μαζί με τις απόψεις του εκάστοτε καλεσμένου. Αφήνεις πάντα την κοινωνία να κρίνει και το ξαναλέω και το έχω πει πολλές φορές, όποιος θέλει να πάσα στιγμή από αυτά που ακούγονται από τον οποιοδήποτε καλεσμένο να έρθει να μιλήσει, η πόρτα είναι ανοιχτή, η καρέκλα περιμένει να κάνουμε μια δημοκρατική συζήτηση και ο καθένας να πει τη δική του άποψη. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια το κανάλι το Αιγαίο έχει αποδείξει ότι είναι ένα τεράστιο ανοιχτό δημοκρατικό κανάλι. Κύριε Τσαχουριανίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι πρώτα-πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είστε από τα, ίσως το μοναδικό κανάλι, το οποίο δίνει λόγο και σε αυτόν ο οποίος θίγεται με αυτά τα οποία ακούει. Πράγμα το οποίο θα περίμενα να κάνει και το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Ρόδου, όπου ακούστηκαν για το πρόσωπό μου με ονομαστικά αλλεπάλληλες κατηγορίες από τον κύριο Δήμαρχο, από τον κύριο Βάρνα, σαν αναπληρωτή εκπρόσωπο των εργαζομένων και από πολλούς άλλους, και δεν δέχτηκα ούτε ένα τηλέφωνο, τουλάχιστον να δώσω τις δικές μου απαντήσεις και ας μην γινόταν πιστευτές. Μάλιστα. Δεν μπορώ να απαντήσω για τους συναδέλφους, πώς σκέφτονται, πώς κινούνται. Σέβομαι απόλυτα την εμπειρία των συναδέλφων στην Έρα Ρόδου, που κάνουν ένα πάρα πολύ καλό έργο. Τώρα από εκεί και πέρα, πολλές φορές και αυτοί έχουν τη δική τους λογική, το πώς κινείται ο καθένας. Δημοκρατία έχουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, μην με βάζετε στα δύσκολα. Εμείς είμαστε εδώ και το ξέρετε πολύ καλά για τον καθένα. Επειδή με βάζετε στα δύσκολα, κύριε, θα με βάλετε μάλλον στα δύσκολα. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε αρκετά θέματα. Θα με βάλω και εγώ στα δύσκολα, γιατί κάποτε θα πρέπει η ενημέρωση να είναι σφαιρική και να ακούει είτε ο ακροατής είτε ο τηλεθεατής τις απόψεις όλων των πλευρών και ας κρίνει εκείνους. Η δημοκρατία, αυτό που είπατε προηγουμένως, αυτό επιτάσσει. Να ακούγονται και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν μπορεί όλοι να έχουμε ταυτόσιμες απόψεις και ιδέες για όλα τα θέματα. Η δημοκρατία και η δημοσιογραφική διοντολογία, όταν ακούγεται κάτι γενικώς σε όλο τον κόσμο, αυτό κάνουμε. Ξέρετε κάτι, κύριε Τσαχουριανίδη, κύριε Γνατίδη, υπόθηκαν αυτά για σας. Έχετε κάτι να μας πείτε? Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, το πώς λειτουργεί ο καθένας, το λέω, δεν θα ξαναπώ. Δεν χρειάζεται να καταναλώσουμε άλλο. Δεν είπα πρόεδρος των εργαζομένων, ξεκινάω με αυτό, γιατί γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή, και ξεκινάω έτσι, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα για μένα, να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόεδρος στον Σύλλογο Εργαζομένων του Κρατικού Θεραπευτήριου Λέρου. Ας ξεκινήσουμε με αυτό, να μας πείτε γιατί δεν έχουμε πρόεδρο, γιατί δεν συνεδριάζουμε, γιατί δεν παίρνουν τα απαντήσεις, για να μάθει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε το τι συμβαίνει μέσα στο νοσοκομείο μας, στη μεγάλη κοινωνία του Κρατικού Θεραπευτήριου Λέρου, δεν είναι αναγκασμένη να το ξέρει όλη η κοινωνία. Εννοείται. Και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Απλώς θα ήθελα να πω ότι δεν σας ζήτησα αυτή την ερώτηση και δεν ζήτησα καμία ερώτηση να μου πείτε εσείς. Είναι ανοιχτές οι ερωτήσεις οι οποίες θέλω να... και θέλω να είναι όσο το δυνατόν πιο σκληρές για να μπορώ να απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Με διευκολύνει τα φάνταστα σήμερα. Απλώς θα ήθελα να αναφέρω ότι το ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διοικητικό συμβούλιο στο Σωματείο των Εργαζομένων του νοσοκομείου μας, δεν είναι ευθύνη της δικής μας, του δικού μας συνδυασμού, ούτε του συνδυασμού της κυρίας Χατζη Κωνσταντίνου. Είναι καθαρά ευθύνη του συνδυασμού της δράσης υγειονομικών, οι οποίοι όταν κάναμε τρεις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις όπως προβλέπει το καταστατικό και δεν δεχτήκανε ως πρώτη δύναμη εμείς, έστω και με μία ψήφο διαφορά, αυτό έδωσε η δημοκρατία και η ψήφη των εργαζομένων, να μετέχουμε καν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πράγμα το οποίο το θεωρώ αντιδημοκρατικό, δεν θέλω να πω βαριές εκφράσεις,
Και δεν πρέπει να πω βαριές δεν δέχτηκαν τι για να καταλαβαίνω πρώτα. Δεν δέχτηκαν να μετέχουμε οι τέσσερις εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Ενωτικής Κοίνωσης Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λέπτα, να το λέω μια κατάλαβα, γιατί ξέρετε κάτι, είναι και μια εποχή λίγο δύσκολη. Ναι. Βγήκατε 8. 9. 9, μαζί με την κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Τέσσερις, εσείς που κερδίσατε έστω με μία ψήφο. Σωστό. Τέσσερις η δράση υγειονομικών, με επικεφαλή τον κύριο Βάρνα, και μία η κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Σωστό. Ωραία. Τι ήθελε δηλαδή πρόταση, ο δεύτερος, έστω με μία ψήφο, σύλλογος. Η πρόταση της κυρίας Χατζηκωνσταντίνου ήταν ότι θα δεχτεί, πράγμα που συμφωνήσαμε απόλυτα εμείς, από την πρώτη στιγμή, και είναι προς τιμή της αυτό το οποίο είπε, είναι ότι θα δεχτεί να συγκροτηθούμε σε σώμα εφόσον μετέχουν όλοι οι συνδυασμοί. Και αναλογικά ο καθένας να πάρει αυτό που το αναλογεί με βάση τις ψήφους. Δεν συμφώνησε προς αυτό το κομμάτι, γιατί ήθελε να αποκλειστούμε εμείς ως συνδυασμός, ως συνδυασμός της δράσης υγειονομικών με επικοινωνία. Που κέρδισε αυτό με μία ψήφο. Ναι, μία-μισή, γιατί γίνανε και στάσεις, γίνανε και τα πάντα. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί το σωματείο ούτε να εκπροσωπηθεί επίσημα σε κανένα φορέα, δεν μπορεί να κάνει καμία οικονομική διακίνηση, ούτε να πληρώσει εισφορές μελών. Γιατί, και να φανταστείτε ότι στο Ταμείο αυτή τη στιγμή φαίνομαι εγώ, με την προηγούμενη ταμεία που ήταν στο σωματείο, η οποία και δεν έχει εκλεγεί. Και δεν γνωρίζουμε ούτε το ποσό το οποίο γίνονται οι εισφορές. Και όποιες αποφάσεις παίρνουμε, παίρνονται ανά συνδυασμό. Εμείς δεν δουλεύουμε ποτέ ως συνδυασμός, δουλεύουμε ως σωματείο. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι η μη ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου είναι αποκλειστικά ευθύνη της δράσης υγειονομικών, άσχετα αν θα ακούσουν τη συνέντευξη και πούνε ότι θέλουν, δεν με απασχολεί. Υπάρχουν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να και θα μας πούν τη δική τους άποψη. Εννοείται. Είναι δεδομένο. Υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά του σωματείου, τα οποία δεν μπορεί κανένας, μα κανένας, να αφισβητήσει. Αυτό θέλω να πω και τίποτα άλλο, δεν θέλω να οξύνω τα πράγματα. Απλά εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή η παρούσα κατάσταση δεν βοηθάει πρωτίστως τους εργαζομένους και το κρατικό θεραπευτήριο, λέω, να μην υπάρχει κεφάλι στο σύλλογο εργαζομένων. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είπατε προηγουμένως, δεν είμαι πλέον πρόεδρος του σωματείου, είμαι προεδρεύων, επειδή ο συνδυασμός μας βγήκε πρώτος, έστω και με μία ψήφο, και σαν επικεφαλής και πρώτος σε ψήφους, προεδρεύω εγώ τη σύγκληση των διοικητικών συμβουλίων. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να γίνει ούτε εκλογοαπολογιστική συνέλευση, γιατί δεν έχουμε τα οικονομικά για να τα μεταφέρουμε στον κόσμο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως. Παραμένετε στο ΔΣ του Κρατικού Θεραπευτήριου Λέρου ως εκπρόσωπος εκλεγμένος των εργαζομένων στο Κρατικό Θεραπευτήριο. Πολύ σωστά. Εκεί παραμένετε. Εκεί παραμένω, γιατί δεν έχει καμία σχέση μία εκλογή με την άλλη εκλογή. Και αναπληρωτής μου είναι ο κύριος Βάρνας. Όταν αποουσιάζω εγώ, πηγαίνει ο κύριος Βάρνας. Μάλιστα. Έχει γίνει κάποιο πάθη, και το κλείνω εδώ, να υπάρξει μια γέφυρα. Διότι ο καθένας μπορεί να ανήκει όπου θέλει, αλλά θεωρώ πως όλοι λένε πριν τις εκλογές, δεν έχει χρώματα, κόμματα και σχηματισμούς η εκάστοτε δράση και ο κάστοτε ομάδα που θέλει να μπει στο ΔΣ των εργαζομένων, αλλά τελικά δεν ξέρω τι γίνει στο τέλος. Πού χάνει τον δρόμο. Θα με αναγκάσετε, κύριε Γραμματή, να πω πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν μου αρμόζουν και δεν πρέπει να τα πω. Έχω εδώ πέρα, αν θέλετε, να σας δείξω την παραίτησή μου, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα. Πλέον δεν είμαι, να το ξεκαθαρίσω αυτό εδώ πέρα, μέλος της τοπικής ούτε του κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Έχω υποβάλει από αρχές του έτους την παραίτησή μου. Δεν ανήκω στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο ανήκω είναι δικό μου θέμα και δεν θα λογοδοτήσω σε κανέναν το τι θα κάνω, ποιον θα ψηφίσω, τι θα στηρίξω. Και από εκεί πέρα. Δεν σας ζητήθηκε κιόλα, εντάξει. Και δεν θα απολογηθώ, θα ήθελα να πω. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο έχω πει στις τέσσερις τελευταίες συνεντεύξεις που έχω δώσει παλαιότερα, ότι δεν θα είμαι υποψήφιος με κανέναν συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές. Μάλιστα. Το ξεκαθαρίζετε ακόμα μία φορά. Αυτό είναι οριστικό, όχι τώρα. Από την πρώτη φορά που σας το είπα και αμετάκλητο. Δεν αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό. Απλώς, αν με ρωτήσετε την προσωπική μου άποψη, θα είμαι απέναντι σαν ψηφοφόρος και όχι σαν ενεργός μετέχουν σε ένα συνδυασμό. Απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι με πολεμήσανε.
Και τι εννοώ με αυτό το πέρα το πράγμα. Στην πρώτη συνέντευξη που πήρατε από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, το έχω και σε βίντεο, και εσείς το έχετε νομίζω, γιατί εσείς πήρατε συνέντευξη, ακούστηκε, εσείς κάνατε μάλλον την ερώτηση, ότι κύριε Πιταροκύλη, σας βοήθησε ο κύριος δήμαρχος. Δεν είπα εγώ, είπα ότι ακούγεται, δεν ήταν δικό μου ακούγεται, θέμα. Ναι. Εμείς μεταφέρουμε πάντα τον παλμό. Και μετέφερε επιλέξη, δεν ήταν υπέρ μου, ήταν απέναντι στον κύριο Τσαχουριανίδη. Ναι. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, ο καθένας ονόνοει το και ο χωνότα ακούει ακούεται. Μάλιστα. Δεν είναι λόγια δικά μου. Αν θέλετε, μπορώ. Ναι, εγώ το, ναι, το υπάρχει θυμάμαι... το βίντεο, είναι καταγεγραμμένο, μπορώ να το βάλω να παίξει όποια ώρα και στιγμή θέλετε. Πάντως, υπόθηκε δεν υπόθηκε, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όσες φορές έχουμε κάνει συνέντευξη, ακόμα και πρόσφατα με τον πρόεδρο της τοπικής Δήμου, τον Λέρο του Γιώργου Πιταροκύλη, είναι σφόδρα απέναντι στον Δήμαρχο για τις πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη δική του άποψη. Εγώ δεν είπα ότι τον να... βοήθησε βγάζουμε... η λέξη η οποία υπόθηκε. Αυτή υπόθηκε, η φράση. Το, μπορώ και εγώ το θυμάμαι. Δεν, αυτό, δίκιο αυτό. Μόνο και αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα. Επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος. Έχετε συμμετάσχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε σαν πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, είτε σαν μέλος του ΔΣ, να μας σκιαγραφίσετε λίγο κι εσείς τον νέο διοικητή. Λέγοντας ότι με την κυρία Σαρίκα, αυτά τα πρόσφατα, ας πούμε, 7-8 χρόνια που θυμόμαστε όλοι, είχατε μια πάρα πολύ καλή σχέση και η ίδια πολλές φορές είχε πει ότι ναι, μεν υπάρχουν οι εντάσεις, οι κόντρες, αλλά πάντα είναι προς όφελες του ΔΣ και πολλές φορές είχε πει ότι βοηθά τους ένα σημείο σε αυτό το κομμάτι. Και εσείς είχατε πει ότι δεν συμφωνούμε με τα πάντα, ασκούμε κριτική, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Και να πω και κάτι, προς τιμή σας τότε που κυβερνούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσατε πάντα θετικά για την κυρία Σαρή, γιατί οπωσδήποτε άφησε ένα θετικό έργο στο νησί μας. Με τον κύριο Στασιονόπουλο, η σχέση σας πέρασε από διάφορα στάδια, αλλά πάντα ήσασταν, στηρίξατε ένα έργο που έγινε επί των ημερών του, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Και υπάρχει τώρα και ο κύριος Χαραλάμπης. Ο οποίος έχει μόλις 2 μήνες στο νησί. Το τι έχουμε δει εμείς. Έχουμε δει εμείς έναν άνθρωπο που εγώ προσωπικά δεν περίμενα να έρθει στη Λέρο, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που ψάχνει να κάνει καριέρα. Είναι ένας φτασμένος πολιτικά άνθρωπος. Το να είσαι πρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο Ρόδου, έχοντας στα ταμεία σου εκατομμύρια ευρώ, όταν είσαι υποψήφιος δήμαρχος Ρόδου ή πρόεδρος ΔΣ Ρόδου, θεωρείται ότι έχεις κάνει ένα κύκλο τεράστιο. Απλά είναι μερικοί άνθρωποι που μέσα. Σε όλο αυτό έχουν την προσφορά, πάντα έχω την εντύπωση εγώ, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Του δόθηκε ευκαιρία να είναι σαν διοικητής εδώ. Θέλω να μπείτε λοιπόν τη δική σας άποψη. Εμείς έχουμε μιλήσει, έχουμε αναδείξει κάποια έργα που γίνονται μέσα σε πρώτους 2 μήνες. Υπάρχει ένα πλάνο σαφέστατο γιατί, για το πού θέλει να πάει το Ίδρυμα. Θα ήθελα όμως και εσείς να μου πείτε πώς βλέπετε αυτό το ξεκίνημα του κυρίου Χαραλάμπη. Και να πάμε μετά σε κάποιες ερωτήσεις που έχω για να δούμε κιόλας και να φτάσουμε στο πολύκροτο θέμα των πολιτικών διώξεων που ακούστηκαν τόσο πολύ από την πλευρά κυρίως της Δημοτικής Αρχής. Κυρίως της Δημοτικής Αρχής. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω ότι πήγατε πολύ πρόσφατα στα γεγονότα. Με οποιονδήποτε διοικητή, γιατί πέρα από τον χώρο τον οποίο εκπροσωπούσα πολιτικά πριν παραιτηθώ. Είχαν περάσει και άλλες διοικήσεις από το νοσοκομείο του ΠΑΣΟΚ, του ξανά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ναι, ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, δεν ήθελα να πιάσω 30 χρόνια, έπιασα τελευταία 10. Φτάσαμε στην κυρία Σαρίκα, πήγαμε στον κύριο Στασινόπουλο και ήρθαμε στον κύριο Χαραλάμπη. Σαν πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων και αυτών που εκπροσωπούσα και σαν πρόσωπο. Γιατί δεν σημαίνει ότι όταν είσαι πρόεδρος ενός σωματείου θα πρέπει να είσαι απέναντι σε όλα ό,τι λέει η διοίκηση. Εκεί που έπρεπε να πω το ναι, ή να βοηθήσουμε, βάζαμε πλάτη. Και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και η κυρία Σαρίκα και τα, μιλάω επειδή αναφέρατε το όνομά της, δεν θα το ανέφερα καθόλου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ανέφερα εγώ γιατί είμαι υποχρεωμένος, ήταν ένας άνθρωπος που τον έζησε και έκανε έργο σε δύσκολη εποχή και θα το αναφέρω πάντα. Δεν τελείωσα, προκαταβάλλεται αυτά τα οποία θέλω να πω. Ωραία. Λοιπόν, βάλαμε πλάτη και θα βάλω πλάτη με οποιονδήποτε διοικητή θα έρθει να βοηθήσει και θα είναι προς όφελος του νοσοκομείου και των εργαζομένων. Τι σημαίνει αυτό το πέρα το πράγμα. Πολλά πράγματα η κυρία Σαρίκα τα βρήκε από τον προηγούμενο διοικητή, τα συνέχισε, τα υλοποίησε, τα τελειοποίησε και τα παρέδωσε. Το ίδιο και ο κύριος Στασινόπουλος βρήκε έργα από την κυρία Σαρίκα, τα οποία τα δούλεψε, τα παρέδωσε, τα τελειοποίησε και λειτουργούν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τον κύριο Χαραλάμπη. Βρήκε έργα από τον κύριο Στασινόπουλο, γιατί
οι διοικήσεις είναι διαχρονικές. Η μία εναλλάσσεται. Δεν σημαίνει ότι όταν έρχεται κάποιος μηδενίζουμε τα έργα των προηγούμενων τα οποία γίνανε ή θα γίνουν. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς κάνει και ο κύριος Χαραλάμπης. Απλώς ο κύριος Χαραλάμπης κατάφερε σε 6 μήνες, σε 60 μέρες, συγγνώμη, σε 2 μήνες, να κάνει μία μόνωση σχεδόν 500 τετραγωνικών σε ένα μεγάλο κτίριο. Για ένα σημαντικό κτίριο, γιατί το εμβολιαστικό κτίριο, εκεί που εμβολιάζεται ο κόσμος, ναι, είναι πολύ όχι σημαντικό. Όχι μόνο αυτό, γιατί στάζανε νερά. Ναι, εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ένα κτίριο που πηγαίνει ο κόσμος επειδή, να εμβολιαστεί, να είναι στην κατάσταση. Ναι, θα έπρεπε να το δείτε, επειδή μιλάνε για πολιτικές διώξεις, με αυτούς που προϋπήρχε το έργο και το πώς έχει γίνει. Από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει μια πολύ καλή δράση της διαμόρφωσης και της επισκευής χώρων τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα για την, ώστε να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς οι οποίοι δεν έρχονται και μάλιστα αυτή τη στιγμή ένας γιατρός φιλοξενείται δωρεάν σαν κίνητρο σε χώρο το οποίο έχει πολύ δοθεί σημαντικό, πολύ σημαντικό. Στην γιατρό αυτή και ήδη ετοιμάζονται άλλα 3 κτίρια. Είναι στη διαδικασία, κάποια ξεκίνησε η διαδικασία και κάποια θα ξεκινήσει η διαδικασία, στα οποία θα μπορούν να στεγαστούν το λιγότερο 10 με 12 γιατροί. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει για ένα γιατρό ο οποίος δεν θέλει να έρθει σε ένα άγωνο νησί, δεν θέλει, γιατί τα ίδια λεφτά που θα πάρει στη Λέρο θα πάρει και στην Αθήνα. Δεν έχει καμία διαφορά. Μόνο το παραμεθωρίο θα πάρει και κάτι ελάχιστες επιπλέον εφημερίες, αν είναι μόνο η ειδικότητα. Το να γλιτώνει με τα ενίκια που υπάρχουν 400-500 ευρώ το ρεύμα ή ακόμα και τροφή, αυτό καταλαβαίνετε τι κίνητρο είναι. Ώστε να έρθει ένας γιατρός. Είναι. Δεν μπορούμε λοιπόν, να φωνάζουμε γιατρούς και επειδή, να μην κάνουμε κίνηση. Και επειδή έχω ακούσει πολλά αυτόν τον καιρό, πάρα πολλά, δεν έχουμε χειρούργο. Μείναμε με ένα χειρούργο. Ποιος σας το είπε αυτό? Επειδή το λέει κάποιος χωρίς να έχει στοιχεία, σας πληροφορώ ότι 20 του μηνός θα είναι ο δεύτερος χειρούργος στη θέση του τοποθετημένος. Το ότι δεν προχωρήσαμε στον νεφρολόγο, να σας δείξω το έγγραφο από πότε έχει φύγει στη ΔΥΠΕ και δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, όχι ευθύνη δικιά μας. Εμείς δεν προκηρύσουμε θέσεις σαν νοσοκομείο, κύριε Γνατίδη. Ούτε ο διοικητής, ούτε η διοίκηση του νοσοκομείου, ούτε οι εργαζόμενοι προκηρύσουν θέσεις. Λοιπόν, έχει φύγει από τον Ιούλιο. Το γιατί δεν έχει γίνει είναι διαφορετικό. Πέρα από αυτό όμως, είμαστε έτοιμοι, σαν υπηρεσία μιλάω, και όχι σαν σωματείο, ούτε σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων, σαν υπηρεσία να αντιμετωπίσουμε άμεσα την επόμενη μέρα, αν δεν βρεθεί λύση μέχρι τότε. Το ποια θα είναι η λύση αυτή, την κρατάω και την κρατάμε σαν διοίκηση για μας. Πιστεύω ότι δεν θα μείνουμε, για να μην πω ότι είμαι σίγουρος, από νεφρολόγο και δεν θα υπάρχει πρόβλημα μετακίνησης ασθενών στα πρέπει να πούμε αυτό που γνωρίζω και εγώ, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση γύρω από το θέμα του νεφρολόγου και Τέος υφυπουργός, αυτό που γνωρίζω εγώ κύριε Τσαπουλιανίδη, ο τέος υφυπουργός, ο κύριος Κόνσολας, έχει κάνει απανωτές συσκέψεις στο Υπουργείο για να διατηρηθεί ο κύριος Κωνσταντινίδης στη θέση του, διότι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα ότι έχει κάνει ο άνθρωπος ένα τεράστιο έργο, πέρα ότι είναι μαζί και σύζυγος η παιδίατρος κυρία Βγιουκλάκη, που και αυτή έχει βοηθήσει τα μέγιστα την κοινωνία του νησιού μας. Μην ξεχνάμε τον Νικήτα του Αχλιαπούλη. Πόσα χρόνια ήταν μόνος του, μην το ξεχνάμε αυτό. Εννοείται. Με κάποια χρόνια να πάρει άδεια. Πρόκειται και για έναν επιστήμονα πρώτου μεγέθους. Ένα επιστήμονα που θεωρώ είναι τιμήματα τον έχουμε στο νησί και πρέπει να κάνουμε, κύριε Τσαχουριανίδη, και αγαπητό Υπουργείο και αγαπητή ΔΥΠΕ, ό,τι γίνεται να τον κρατήσουμε εδώ, στο νησί μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλώς εγώ θα ήθελα το κάτι παραπάνω. Γιατί η μονήρης ειδικότητα και κουράζει και δεν μπορεί να γίνει. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Κάποτε θα πρέπει να σας πω κάτι. Ζούμε σε μια νησιωτική περιοχή. Χθες, κάτω από το σπίτι μου, έρχονται νέοι πρόσφυγες, νέοι μετανάστες, νέοι λαθρομετανάστες. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το Υπουργείο, αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, η μεθαυριανή κυβέρνηση, η αυριανή κυβέρνηση, να σκύψει πάνω στα προβλήματα των νησιωτών, τα οποία αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν είναι μόνο ο τοπικός πληθυσμός, δεν είναι μόνο οι ψυχικά ασθενείς, είναι οι μετανάστες που έρχονται, είναι τα όμορα νησιά τα οποία αντιμετωπίζουμε. Πολύ σωστά. Οπότε και ένας γιατρός. Πολύ σωστά. Ένας γιατρός, γιατί φωνάζουμε, δεν έχουμε γιατρό τώρα. Μα ένας γιατρός είναι δυνατόν να δουλεύει 365 μέρες εφημερία. Απαγορεύεται από τον νόμο. Τα λέγατε αυτά σαν πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας? Τα λέγατε αυτά. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί εδώ πέρα σε συνέντευξη την οποία έχω πει και θα εξακολουθώ να το λέω για πάντα. Να σας πω κάτι. Δεν έχω δέσμευση σε κανέναν. Προσφέρω
εκεί που πρόσφερα τόσα χρόνια, τώρα προσφέρω μόνο στο χώρο τον οποίο θέλω να υπηρετήσω και είναι, είναι ξεκάθαρο αυτό το σωματείο και ο σύλλογος εργαζομένων και οι συνάδελφοί μου. Λοιπόν, και θα εξακολουθώ να το λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πίσω πάνω σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Όπως δεν είναι δυνατόν ένας υπάλληλος να είναι σε ένα πόστο 365 μέρες το χρόνο, έτσι και ένας γιατρός, ο οποίος κάνει ιατρική πράξη και φανταστείτε έναν κουρασμένο και κορεσμένο γιατρό να κάνει ένα ιατρικό λάθος. Θα πέσουν όλοι επάνω του να το φάνε. Πολύ σωστά. Και πολύ θα σωστά πρέπει να το στείλουμε στον εισαγγελέα. Δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς. Λοιπόν, έτσι, γιατί μιλάνε για ανθρώπινες ζωές. Και αυτή τη στιγμή δεν μιλάω γιατί είμαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μιλάω γενικότερα. Εντάξει. Για όλους τις ειδικότητες των γιατρών, έτσι. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να διαφωνήσει από αυτό με αυτά που λέτε. Λοιπόν. Είναι η λογική αυτή, κύριε Τσαχουριανίδη. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για το χώρο του κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου, που είναι ένα ευαίσθητος χώρος και εμείς έχουμε αποδείξει σαν εκπομπή ότι μας ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ τι γίνεται στο νοσοκομείο μας, θα βάλουμε μια τελεία. Έχω 2-3 ακόμα ερωτήσεις για το θέμα του νοσοκομείου. Θα φτάσουμε και στο επίμαχο σημείο. Θα πρέπει όμως να ξεκουραστούμε κι εμείς, να κάνουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε, φίλες και φίλοι, εδώ. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Αναστάσιος Τσαχουριανίδης. Λέμε την ειδικότητα την επίσημη ότι είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων του κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου στο ΔΣ του Ιδρύματός μας. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Καλεσμένος ο κύριος Αναστάσιος Τσαχουριανίδης, με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει να αναλύουμε θέματα που αφορούν το κρατικό θεραπευτήριο Λέρου. Και ευχή έργο θα ήταν, κύριε Τσαχουριανίδη, να ασχολούμαστε με το αν έχουμε γιατρούς. Με το αν μπορούμε να κρατήσουμε γιατρούς, αν μπορούμε να αναπτύξουμε νέες θέσεις εργασίας στο κρατικό θεραπευτήριο Λέρου, αν έχουμε αρκετούς νοσηλευτές, αν οι υπηρεσίες που δίνει το νοσοκομείο αυτές, που εμείς πιστεύουμε ότι είναι τις καλύτερες που μπορεί να βρει κανείς σε νοσοκομείο της περιφέρειας, μπορούμε να τις κάνουμε καλύτερες, αν οι μονήρες θέσεις μπορούν να γίνουν περισσότερες και λιγότερο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και μπαίνω στο επίμαχο θέμα να μας πείτε και στην άποψή σας. Διότι σεβόμαστε πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει και τα άτομα που εμπλέκονται και τα ονόματα που ακούστηκαν, που η δική μου άποψη είναι ότι αν δεν είχε το θέμα τόσο πολύ ανασηκωθεί και βγαίναμε να μιλήσουμε για διώξεις και όλα αυτά που ακούσαμε, ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Θέλω να πείτε εσείς τη δική σας άποψη, αν υπήρξαν πολιτικές διώξεις, ποια είναι η δική σας άποψη, τη δική σας άποψη ζητάω. Και αν νομίζετε ότι αυτό πρέπει να βάλουμε μία τελεία και να συνεχίσουμε. Και βέβαια θα στο σημείο να πω ότι καλά κάνει ο διοικητής του νοσοκομείου και δεν ασχολείται με το θέμα αυτό, τραβάει μπροστά, γιατί έχει πάρα πολλά ζόρια, πάρα πολλά δύσκολα θέματα να φέρει πέρας. Είναι μια μεταβατική περίοδο για το νοσοκομείο μας και εγώ θεωρώ ότι και η Δημοτική Αρχή, με προεξάγοντας του Δημάρχου, να είναι δίπλα στον διοικητή, όπως μας είπε και ο ίδιος, έχει μια καλή σχέση μαζί του, να συνεχιστεί αυτή η καλή σχέση, για να φέρει καλό αποτέλεσμα, θεωρώ. Οι πιέσεις πάντα βοηθάνε και λιγότερο να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα που όμως κάποιοι τα έχουν σηκώσει και πρέπει εσείς να μας απαντήσετε, να μας δείτε τη δική σας άποψη. Δεν ξέρω για αυτά που λέγατε, απλώς για να μην παραξηγηθώ. Λοιπόν, είναι τραγικό να συζητάμε για πολιτικές διώξεις. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι καταρχήν εμένα με καλύπτει απόλυτα σαν πρόσωπο και σαν πολίτη και σαν εργαζόμενο η άποψη και η τοποθέτηση του διοικητή, του κυρίου Χαραλάμπη, ότι ο καθής εκεί εφόει τάρθει. Ο Δήμαρχος στα δημοτικά του, δηλαδή μπορείτε να μου πείτε, κύριε Γεννατίδη, σε ποιον άλλο Δήμο, για συγκεκριμένα άτομα, στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε δημόσιες εκπομπές του ραδιοφώνου, οτιδήποτε. Να πάρουμε από το μικρότερο Δήμο της Ελλάδος μέχρι και το μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδος. Ασχολείται με αυτά τα θέματα η Δημαρχία? Το έχω ψάξει πολύ. Δεν το συζητάμε στη 12η, δεν έχω ακούσει ποτέ τον Καμπουράκη, δεν έχω ακούσει τον Νικηταράκη, τον Διάκο Μιχάλη να λέει αυτά τα πράγματα που υπόθηκαν. Όχι, δεν το έχω. Στη δική μου εμβέλεια δεν έχει πέσει να ακούσω αυτά τα πράγματα που άκουσα. Πάντα αυτό που ακούω εγώ εννοώ. Ωραία. Αφήστε με τότε να ολοκληρώσω και να σας δώσω και την απάντηση για να... Ωραία, λοιπόν, ο χώρος είναι δικός σας. Λοιπόν, ναι, εννοείται, γιατί θα πρέπει εγώ να απαντήσω. Αυτό το οποίο οι εσωτερικές μετακινήσεις, να πω λίγο διαφορετικά, θεωρείται πολιτική δίωξη του κυρίου Έλληνα στο Δήμο? Θεωρείται πολιτική δίωξη, με το ίδιο σκεπτικό θα μπορώ να πω κι εγώ, ότι η μετακίνηση του κυρίου Έλληνα στο Δήμο είναι πολιτική δίωξη. Η εκδίωξη από τη δουλειά και το χάσιμο της δουλειάς της κυρίας Ευαγγέλου, επειδή ακούστηκαν και χθες στην εκπομπή σας, είναι πολιτική δίωξη.
Ασχολήθηκε κανένας από το κρατικό θεραπευτήριο, από τη διοίκηση του κρατικού θεραπευτήριου στα εσωτερικά του Δήμου? Το πώς θα λειτουργήσει μια υπηρεσία το αποφασίζει ο επικεφαλής της υπηρεσίας. Και ποιος είναι αυτός? Στο Δήμο είναι ο Δήμαρχος, στην Περιφέρεια είναι ο Περιφερειάρχης, στο Νοσοκομείο είναι ο Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο και σε άλλες υπηρεσίες είναι ο επικεφαλής, ο οποίος είτε είναι εκλεγμένος είτε είναι διορισμένος. Σήμερα είναι από τη Νέα Δημοκρατία, αύριο μπορεί να είναι από το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, από οπουδήποτε. Γιατί από πολλά από αυτά από τα οποία είπε ο κύριος Δήμαρχος για πολιτικές διώξεις και η συναυτό, που βγήκαν και μιλήσανε είτε στην εκπομπή σας είτε στο ραδιόφωνο, γίνανε επί εποχής της προπροηγούμενης διοικήτριας της κυρίας Σαρίκα. Και έχω εδώ πέρα όλα τα χαρτιά, όποιος θέλει μπορώ να τα δείξω. Καλό είναι λοιπόν, πρωτού βγούμε και πούμε για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις, και δεν με ενδιαφέρουν οι δημοτικές εκλογές. Αν θα εκλεγεί ο κύριος Κοτάκης, αν θα εκλεγεί ο κύριος Λουλουδιάς, αν θα εκλεγεί ο κύριος Κόλλιας, ποσός με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι σε εσωτερικά θέματα του νοσοκομείου και τη λειτουργία του νοσοκομείου μπορούσε να ζητήσει μια ενημέρωση που πιστεύω ότι θα την έδινε ο διοικητής. Πιστεύω θα την έδινε ο διοικητής. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν κάποιες εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες γνωρίζω, δεν πρόκειται να τις βγάλω προς τα έξω. Θα υπάρξουν εκπλήξεις με όλα αυτά τα ονόματα που ακούστηκαν και πιστεύω ότι θα βγουν εκτεθειμένοι. Το θέμα είναι, θα έχουν το θάρρος να βγουν και να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία κατηγορήσανε? Και δεν θα μιλάω για τον διοικητή. Ο διοικητής, αν θέλει να απολογηθεί ή να ζητήσει τις ευθύνες, θα τις ζητήσει ο ίδιος. Δεν είμαι δικηγόρος ούτε του διοικητή ούτε κανένας άλλος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μιλάω για τον εαυτό μου. Γιατί εμπλέξανε και εμένα μέσα. Λοιπόν, μιλάτε σαν να γνωρίζετε κάτι που δεν μας λέτε. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Εννοείται. Κάποια πράγματα μην βιάζεστε πολύ. Εγώ δεν βιάζω. Απλά σας λέω τι αισθάνομαι. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες τρέχουν για κάποια πρόσωπα. Είναι εσωτερικό θέμα του νοσοκομείου. Όταν ολοκληρωθεί, γιατί δεν μπορώ εγώ να καταβάλω ή να πω κάτι ενώ είναι σε διαδικασία μια διοικητική εξέλιξη, διαδικασία. Θα σας ξαναφωνάξω για να τότε να σας προσκομίσω αυτά εδώ πέρα που βλέπετε, τα έφερα για να σας τα προσκομίσω. Και αυτά είναι το 1/10 από αυτά που πρέπει να σας προσκομίσω. Γιατί αυτά ήδη μέσω της νομικής οδού πήγαν εκεί όπου έπρεπε να πάνε. Με στοιχεία, αυτά είναι χαρτιά. Δεν είναι λόγια να πω ο τάδε, ο βήτα, ο γάμα, ο δέλτα. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία μα καμία πολιτική δίωξη. Εσωτερικές μετακινήσεις. Γιατί ο κύριος Δήμαρχος και η συναυτό, όταν καθαιρέθηκα 2 βαθμίδες, δεν πήρανε μία θέση? Δεν το γνωρίζανε? Είχε γίνει μπαμ. Γιατί όταν καθαιρέθηκε ένας συνεργάτης, μα απλώς δεν θέλω να πω το όνομά του, από αυτόν που υποστηρίζει ο κύριος Δήμαρχος και η συναυτό, και δεν πήραμε θέση? Γιατί δεν πήραν θέση για κάποιες ευνοϊκές μετακινήσεις του διοικητή προς συναδέλφους? Απλώς βρήκαμε το εύκολο θύμα, θέλουμε να κερδίσουμε τις εντυπώσεις εν ώψη των εκλογών και λέμε πολιτική δίωξη. Η πολιτική δίωξη σημαίνει, κύριε Ιγνατίδη, βάσω Ευαγγέλου. Κατ' εμένα, έτσι, είναι προσωπική μου άποψη. Εσωτερικές μετακινήσεις. Και επειδή είπε πρόσωπα τα οποία ανέφερε ότι βοηθούσανε, τρέχανε, κάνανε τον κόσμο, εδώ έχω αναφορά για το ένα πρόσωπο που τυχαίνει να είναι και δημοτικό σύμβουλο της προϊσταμένης του, που αναφέρει για ποιο λόγο θέλει να φύγει από το χώρο τον οποίο εργάζεται. Έγινε εσωτερική μετακίνηση από το ένα γραφείο στο άλλο γραφείο. Αν αυτό εσείς το θεωρείτε πολιτική δίωξη, εντάξει, δεν γνωρίζω εγώ την ορολογία. Αν με επιτρέπετε. Δεν γνωρίζω. Ναι, κύριε Γρατήλη, αφήστε με να το πω. Ναι, όχι, αυτό που θα το πω εγώ. Αυτό όμως που γνωρίζω πολύ καλά είναι ότι κάθε εργαζόμενος μπορεί να θεωρεί ότι τον εαυτό του διώκεται αν πιστεύει ότι προσφέρει σε μία θέση και ξαφνικά το πας καπόλου. Μπορεί να το πιστεύει αυτό. Δεν λέω τι συμβαίνει και είναι, εγώ σας λέω τι γίνεται. Και θα σας πω και αυτό που ο κύριος Παλαπουγιού, ότι εγώ σημειώσει, πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα έργα λέει, που βγάλατε, κύριε Ναντή, τελευταία χρόνια και είχε συγκεκριμένο άνθρωπο από πίσω, ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος μέσα σε 60 μέρες να μην κάνει στο διοικητή. Και να απαντήσετε και σε αυτό. Γιατί εγώ δεν αφήνω τίποτα από οπουδήποτε προέρχεται
να ρωτάω φίλες και φίλοι. Σωστό και καλά κάνετε. Και δεν κολλείομαι να απαντήσω. Λοιπόν, ας περιμένει, επειδή με είπε και όντως ήταν από τα λίγα πρόσωπα και το αναγνωρίζω ότι στις εκλογές τοπικής ο κύριος Παλαμπουγιούκ ήταν δίπλα μου και με στήριξε, με νύχια και με δόντια για την εκλογή μου ως πρόεδρος της τοπικής, μαζί με ένα άλλο άτομο το οποίο τιμώ και σέβομαι, την κυρία Εμμανουήλ. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος, ας περιμένει λίγο καιρό να δει αυτά, γιατί οι 60 μέρες μπορεί να φαντάζονται, λίγες, αλλά μπορεί να είναι και πάρα πολλές. Γιατί μπορεί με δύο έγγραφα, σε ένα δεκάλεπτο, κάποιο πρόσωπο, κατά την κρίση του διοικητή, γιατί αυτός αποφασίζει, να θεωρεί ότι δεν μπορεί να είναι συνεργάτης και δεν μπορεί να κατέχει αυτή τη θέση. Και επειδή σας είπα ότι είναι σε εξέλιξη διοικητική διαδικασία. Τη σέβομαι απόλυτα και αυτό βλέπετε και εγώ προσπαθώ. Ναι, και εγώ βλέπετε και ότι άνθρωποι προσπαθώ, που είναι στο περιβάλλον μου να είναι πολύ διακριτικός. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά μπορείτε να μου πείτε και προκαλώ τον οποιοδήποτε αυτά τα έργα, τα τεράστια τα οποία γίνανε. Γιατί από τη μέρα που ανέλαβα τρέχω για να μπαλώσω αυτά τα οποία δεν είχαν γίνει. Εντάξει, δεν μπορούσαν να είχαν γίνει όλα. Κάποια θα είχαν γίνει, κάποια δεν θα είχαν γίνει. Όχι, μισό λεπτό. Κάποια έργα γίνανε, αλλά υπάρχουν κακοτεχνίες. Εντάξει, και αυτό στο παιχνίδι θεωρώ είναι. Εντάξει. Όχι, δεν είναι στο παιχνίδι. Όταν είναι το δημόσιο χρήμα, δεν είναι στο παιχνίδι, κύριε Γνατίδη. Όταν παραδίδεις ένα έργο, θα πρέπει να το παραδίδεις. Εντάξει, και η περιφέρεια έχει παραδώσει έργα που μπορεί να μην είναι τόσο καλά. Και επειδή οδοστρώματα βλέπουμε δεν ήταν σωστά. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Ναι, εντάξει, εγώ λέω ότι μπράβο που συμβαίνει. Λέω ότι συμβαίνει. Σέβομαι την άποψή σας, δεν την ασπάζουμε. Ωραία, σου φωνώ. Και επειδή ακούστηκε πάρα πολύ ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ο οποίος έχει προσφέρει το μεγάλο έργο, δεν θα το κρίνω εγώ. Υπάρχουν άλλοι να το κρίνουν το έργο του. Υπάρχει ένα διοικητή, υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, υπάρχουν τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια. Ρωτήστε και την άποψη των προηγούμενων διοικητών. Ακούστηκε ότι τον έβγαλε ο διοικητή και έβαλε εμένα στη θέση του για προσωρινό διάστημα 2 ή 6 μηνών. Αυτό δεν ήταν επιδίωξή μου, γιατί επιφορτίστηκα με ένα επιπλέον αντικείμενο το οποίο τρέχω 24 ώρες το 24ωρο και προσπαθώ να ανταποκριθώ στο έργο μου με αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει με κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες να επιληθούν. Ναι, γιατί δεν είστε εσείς γύρω από αυτό το κομμάτι, αυτό λέω. Κανένας δεν ήταν. Ναι, κανένας δεν είναι επίσημα. Για να μην μπερδευόμαστε. Για να μην μπερδευόμαστε. Και ούτε είναι πιέψιλον όπως έβγαλε ο σύλλογος του συγκεκριμένου υπαλλήλου ότι έχει κατέχει θέση πιέψιλον μηχανικού. Για να μην μπερδευόμαστε. Ακούστηκε ότι τον έβγαλε γιατί θα τρέξει η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου ενός έργου 5 εκατομμυρίων, που αυτό πολλά σημαίνει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι έβγαλε εκείνο για να μπω εγώ, κατά την άποψή μου, όπως το εκλαμβάνω εγώ. Έτσι, δεν λέω ότι εννοούσε αυτό, για να τα αρπάξω εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έγγραφο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο ήρθε χθες, όχι όταν έδωσε τη συνέντευξη, το οποίο το έργο των 5 εκατομμυρίων είναι συνολικού προϋπολογισμού 868.770 ευρώ. Τα 5 εκατομμύρια που υπόθηκαν... Τα 5 εκατομμύρια γίνανε 868.770 ευρώ. Δεν τα λέω εγώ, μπορείτε να το δείτε. Θα μου τα αφήσετε μετά. Και να το δείξετε και στην κάμερά σας. Είναι επίσημο έγγραφο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Και λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά τα οποία θα βγουν απλώς, εμείς υπογράφουμε ότι αποδεχόμαστε την υλοποίηση του έργου. Οπότε, διαγωνισμοί, πληρωμές, παρακολούθηση του έργου, παραλαβή του έργου και όλα τα υπόλοιπα είναι καθαρά της περιφέρειας. Πού εμπλέκεται, κύριε Ιγνατίδη, ο κύριος Τσαχουριανίδης, που τον έβαλε ο διοικητής προσωρινά. Και το ξαναλέω, προσωρινά σε αυτή τη θέση. Ναι, επειδή ακούστηκα. Όχι, θα πρέπει να δίνω τι απαντήσεις. Είναι σημαντικό θέμα αυτό και καλά κάνετε. Γι' αυτό αφήνω να το πω. Θα πρέπει να το πω. Και μάλιστα από το ΕΣΠΑ η επιχορήγηση θα είναι 780.851 ευρώ και τα υπόλοιπα 87.919 ευρώ που μιλάμε στοιχεία. Μιλάμε αερολογίες, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Λοιπόν, θα τα βάλει η περιφέρεια γιατί αυτή είναι το αντικείμενο που πρέπει να γίνει και η σύμβαση την οποία θα πρέπει να γίνει. Απλώς εμείς αποδεχόμαστε
το έργο της. Και δεν είναι όλα που βγήκαν και λέγανε ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Δηλαδή θα γινόμασταν ένα μεμόρια, ένα ξενοδοχείο με 5 εκατομμύρια και χτίζει ένα καινούργιο νοσοκομείο από την αρχή. Εντάξει, για να μην. Όχι, εγώ το μόνο που πρέπει να πω στο σημείο αυτό είναι ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν κοινωνία τον περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο Χατζημάκο, αυτό και εγώ τον ευχαριστώ. Ο οποίος τρέχει, όχι μόλις του μόνο. Ζητήθηκε, εγώ αυτό που ξέρω λέω. Όχι, γιατί για τον COVID το ξεχνάτε. Όχι, δεν ξεχνάω. Λέω το πρόσφατο αυτό είναι ένα σημαντικό έργο, τον ευχαριστούμε πολύ, διότι φαίνεται ότι η περιφέρεια είναι δίπλα σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλα τα νησιά, σε μια κρίσιμη στιγμή και αυτό που λέτε εσείς με έγγραφο και όχι με λόγια το αέρα. Ότι αυτές οι 800-900.000 θα πάνε υπέρ του νοσοκομείου. Όχι, 900 είναι πολλές. Θα λέμε ακριβή ποσά. 860. Ναι, γιατί έχουμε μάθει να στρογγυλοποιούμε τα ποσά. Περιφερειάρχη, ευχαριστούμε πολύ. Όχι, να συνεχίσετε όμως. Να συνεχίσετε, σας χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Ο Γιώργος Χατζημάρκος ήταν, είναι και πιστεύω ότι θα είναι συμπαραστάτης σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, ειδικά στη Λέρο. Και αξίζουν πολλά μπράβο και ευχαριστώ και στον κύριο Θεμέλαρο, όπως και στον επάρχο, τον κύριο Μουσελή, οι οποίοι όποτε τους χρειαστήκαμε και σε δύσκολες εποχές, τις εποχές του COVID, ήταν δίπλα μας. Και δίνει και μία απάντηση σε αυτούς που λένε ότι τι έχει κάνει η περιφέρεια στο νησί μας. Η περιφέρεια στο νησί μας έχει κάνει αρκετά πράγματα, μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερο, αυτό αναζητάμε κι εμείς. Αυτό είναι όμως μια καλή αρχή και ένα καλό ξεκίνημα για τη νέα χρονιά, ένα καλός μπονά μας. Και θα ήθελα να δώσω και μία πρωτού, γιατί βλέπω ότι ετοιμάζεστε για να προχωρήσετε στο δεύτερο διαφημιστικό σας διάλειμμα. Θα ήθελα να δώσω και μία δεύτερη απάντηση σε αυτά που υπόθηκαν χθες και προηγουμένως. Σχετικά, δεν το λέω το όνομα εγώ, το είπε ο κύριος Παλαπουλιού και ο κύριος Δήμαρχος. Για την κυρία Νικολαίδου. Κυρία Νικολαίδου δεν έφυγε από τη θέση της με διοικητή τον κύριο Χαραλάμπη. Έφυγε με διοικητή τον κύριο Στασινόπουλο. Και όταν ήρθε ο νέος διοικητικός διευθυντής, με εντολή της ΔΥΠΕ και με χαρτί της ΔΥΠΕ, αναλαμβάνει καθήκοντα διοικητικού διευθυντή ο διοικητικός διευθυντής ο κύριος Κούρλας. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και εγώ, ενώ θα έπρεπε να επιστρέψω στη θέση την οποία έχω κληθεί, σαν διοικητικός υποδιευθυντής, με την κόντρα που υπήρχε με τον προηγούμενο διοικητή, τον κύριο Στασινόπουλο, δεν το υλοποίησε. Ήρθε ο καινούριος διοικητής, έκανα αίτημα θεραπείας και μάλιστα για τον προηγούμενο που έχασε τη θέση η κυρία Νικολαίδου, πήγε και δικαστικά. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Έγινε το δικαστήριο, έχασε το δικαστήριο, δικαίωσε τον κύριο Στασινόπουλο για αυτό το οποίο πίστευε ότι έπρεπε να τη βγάλει από τη θέση του, δικαιώθηκε ο κύριος Στασινόπουλος και εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως εξελίχθηκαν. Και εγώ, επειδή υπήρχε μία μεταξύ μας κόντρα με τον κύριο Στασινόπουλο. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν υλοποιούσε την απόφαση που έπρεπε να υλοποιήσει. Ήρθε ο κύριος Χαραλάμπης και απεκατέστησε την τάξη. Αυτό και δεν έχω πάρει τη θέση κανενός. Εγώ αυτό πρέπει να πω όμως, και θα με επιτρέψετε να πω και εγώ την άποψή μου, διότι είμαι χρόνια στο χώρο του νοσοκομείου, είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε από παρθενογένεια στο νοσοκομείο, έχουν βάλει πλάτη σε δύσκολες εποχές, όλοι έχουν προσφέρει σε αυτό το νοσοκομείο είτε λίγο είτε πολύ, και μια που μιλάμε για τη συγκεκριμένη, να πω ότι εγώ είχα γνωρίσει μια εργαζόμενη που ήταν σε μια θέση που είχε προσφέρει αρκετά στο νοσοκομείο. Τώρα, ο εκάστοτε διοικητής τι μπορεί να βλέπει, δεν νομίζω ότι αφορά τους εργαζόμενους αυτό. Όχι μόνο ο διοικητής, και η διοίκηση της ΔΥΠΕ, η οποία έφερε τον νέο διοικητικό διευθυντή, τον κύριο Κούρλα, είναι με απόφαση της ΔΥΠΕ, και το γράφει ξεκάθαρα ότι πηγαίνει στη θέση της διοικητικής διευθύντριας, γιατί σαν διοικητική διευθύντρια είχε κριθεί, το δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας με τις κρίσεις του 2010, της κυρίας Νικολαίδου. Αυτό, αν θέλετε, όποιος θέλει μπορεί να του παραδώσει στοιχεία. Για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Και δεν υπάρχει ρουσφετολογία στο παραμικρό. Μία ερώτηση, ναι, μία ερώτηση ακόμα εδώ. Πιστεύετε όλη αυτή η αναφορά του νυν δημάρχου σε όλα αυτά τα πρόσωπα του έκανε καλό ή κακό? Ρωτάτε την προσωπική μου άποψη. Εσάς έχω απέναντί μου. Πιστεύω κακό. Ωραία. Πιστεύω κακό. Τους ίδιους, γιατί πιστεύω ότι όλο αυτό το θέμα θα μπορούσε να μην διαιωνιστεί και να υπάρχει αυτή η ένταση η οποία υπάρχει, να μην είχαν ξεκινήσει κάποιες διοικητικές διαδικασίες. Αν υπήρχε μια επικοινωνία που θα πρέπει να υπάρχει, όπως είπατε προηγουμένως, του διοικητή του κρατικού θεραπευτηρίου. Είμαι από αυτούς που πάντα λέω ότι ο με τον Δήμαρχο είναι υποχρεωμένος να κάνει παρέμβαση όπου δεν υπάρχουν γιατροί, όπου αρχούν τα ραντεβού. Εννοείται. Ο πολίτης φωνάζει, πρέπει να φωνάξει. Ποιος θέλει απέναντί του. Ποιος θέλει απέναντί του τη δημοτική αρχή, ποιος θέλει απέναντί του τη λιμενική αρχή, ποιος θέλει. Μιλάμε από την άποψη του νοσοκομείου. Γιατί από όλους. Δουλεύουμε όλοι συλλογικά μαζί για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα για το νησί μας. Ποιος θέλει απέναντί του την λιμενική αρχή, τη στρατιωτική αρχή, όλες τις αρχές, τους συλλόγους, θα πρέπει να συνεργάζεσαι με τους πάντες. Μάλιστα. Λοιπόν,
Να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε έτοιμοι. Εσείς αποφασίζετε. Φίλες και φίλοι, αναλύουμε πολύ προσοχή ένα θέμα που αφορά άμεσα την κοινωνία μας. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το νοσοκομείο της Λέρου πρέπει να είναι ένα πεδίο δημιουργίας, ένα πεδίο που θα έχει όλη την κοινωνία, όλους τους φορείς δίπλα για να γινόμαστε καλύτεροι, διότι είναι το οργανισμός που κρίνονται ζωές πολλές φορές από εκεί. Πρέπει να πούμε και να το ξαναπούμε, τελευταία χρόνια το νοσοκομείο της Λέρου είναι πολύ ψηλά. Οριλά δεν είχαμε. Ουρολόγο δεν είχαμε. Έχουν έρθει ειδικότητες που δεν είχαμε ποτέ. Δηλαδή έχουν γίνει βήματα. Μην μένουμε τώρα σε αυτά που λέει ο καθένας για το χύψη λόγο. Να πούμε ότι στο νοσοκομείο μας γίνεται τα τελευταία χρόνια από τη Σαρίκα που ξεκίνησε. Θα το πούμε και δύσκολα. Σημαντικό έργο. Να το πούμε αυτό. Το νοσοκομείο δεν ήταν όπως ήταν έτσι. Έχουμε πάει μπροστά. Αυτό κύριε Γρατήρη, το είπα και θα το ξαναλέω. Δεν αφισβητεί κανένας αυτό το πράγμα. Έρχονται είτε συνάδελφοι είτε πολίτες του νησιού από άλλα νοσοκομεία της περιοχής μας ή της Αττικής που πηγαίνουν και λέει εδώ πέρα την αντιμετώπιση που έχουμε και από το νοσηλευτικό έτσι, και από το ιατρικό πούμε, προσωπικό να το πούμε, να είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Βοηθάει και τον τουρισμό, βοηθάει και την ανάπτυξη. Όχι μόνο αυτό, και θέλω να σας δώσω και μία είδηση. Αν και δεν θα έπρεπε να σας τη δώσω. Δώστε την να πάμε για διάλειμμα, αφού έχουμε λοιπόν. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα θα δείτε στο νησί με παρέμβαση δική μου αυτό το οποίο ονειρευόμασταν, δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί, εγώ προαναγγέλλω κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με τη διοίκηση του Κρατικού Θεραπευτήριου και με το Υπουργείο. Αυτό που μιλάμε για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην πράξη, δηλαδή τη μεταξέλιξη του Κρατικού Θεραπευτηρίου. Αμήν. Θα είναι ένα κομμάτι το οποίο πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους. Μακάρι. Και πολύ σύντομα θα δείτε την αδελφοποίηση του νοσοκομείου μας με ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Τα καλά έρχονται. Ωραία. Και δεν έρχονται επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Είναι οι προσωπικές σχέσεις και φιλίες που έχεις με κάποιους ανθρώπους και οι επαφές για να βοηθήσεις το νοσοκομείο, τους εργαζόμενους και τους πολίτες του νησιού. Και βασικότερα πάνω απ' όλα τους ψυχικά ασθενείς. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και τελευταίο. Μένετε κοντά μας. Έχουμε ακόμα μερικά λεπτά εδώ με τον κύριο Τσακουριανίδη για να κλείσουμε μια πάρα πολύ σημαντική εκπομπή που νομίζω θα σας κάνει και εσάς σοφότερους. Ο καθένας, το ξαναλέω, παρακολουθώντας τις εκπομπές, βγάζει τα δικά του συμπεράσματα και εγώ πιστεύω ότι πάντα, κύριε Τσακουριανίδη, οι τηλεθεατές μας είναι και ο μοναδικός κριτής όλων μας. Εννοείται. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, τρίτο και τελευταίο μέρος σημερινής μας εκπομπής. Καλεσμένος ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του Ιδρύματος, ο κύριος Αναστάσιος Τσακουριανίδης, με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει και αναλύουμε πολλά και σημαντικά θέματα γύρω από το νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, πριν ξεκινήσω ερωτήσεις, το έχω σημειώσει. Οποιοδήποτε είναι το αποτέλεσμα από όλα αυτά που κάνονται και ό,τι διενεργείται αυτή τη στιγμή σε διοικητικό επίπεδο, θα μάθουμε τα αποτελέσματα, θεωρώ, οι πολίτες μετά από όλο αυτόν τον τόρο που έχει γίνει, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι απόφαση δική μου, αλλά πιστεύω ότι. Γιατί ο κύριος Παλαμπουργίου εδώ το είπε. Πρέπει να μάθει ο κόσμος τι γίνεται και η κοινωνία. Το είπε ξεκάθαρα. Εννοείται, αλλά δεν μπορεί. Αυτό είναι καθαρά θέμα του διοικητή του Κρατικού Θεραπευτηρίου. Εγώ προσωπικά σας είπα ότι σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα σας φωνάξω για να σας δώσω μία απάντηση για όλα αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί θίγομαι και εγώ και πιστεύω ότι, θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνει και ο διοικητής, σαν διοικητής, γιατί και σε αυτόν δεν ακούστηκε καν λίγα. Και όσοι άλλοι εμπλέκονται πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά επειδή κανένας δεν είναι ένοχος πριν αποδειχτεί, ας περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτών των διοικητικών πράξεων και μετά θα αποφασίσουμε. Και ευχή είναι να μην υπάρχουν ένοχοι, να λύξει το θέμα αυτό και να πάμε στην επόμενη μέρα που το ξαναλέω. Είναι το νοσοκομείο και είναι οι υπηρεσίες του και εκεί θεωρώ όλοι πρέπει να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Να κλείσουμε λίγο το θέμα του νοσοκομείου. Είπαμε αρκετά, θα πούμε και άλλα τόσα. Ήδη μου έχετε βάλει εμένα στην πρίζα με δύο θέματα τώρα όσον αφορά μετεξέλιξη που για μένα είναι ένα ταμπούρ αυτά τα χρόνια και το παρακολουθώ. Αλλά και το θέμα των αδελφοποιήσεων που θεωρώ. Αδελφοποίηση με μεγάλο νοσοκομείο είναι μόνο θετικά μπορεί να πάρεις. Ανά πάσα στιγμή σηκώνεις ένα τηλέφωνο, ξέρεις κάτι, έχουμε ανάγκη ένα αισθησιολόγο, στείλτε μας. Και αυτό γίνεται. Άρα περιμένω, τα περιμένω γιατί είναι on camera αυτά. Κάποια στιγμή θα σου πούμε τι έγινε αυτά, κύριε Τσακουρίνη, μας είπατε. Και πρέπει να είστε έτοιμος. Πάντα είμαι έτοιμος. Θέλω να κλείσω και το θέμα αυτό, που, όλα αυτά που ακούστηκαν και για το πρόσωπό σας. Και να σας ρωτήσω έτσι, κάτι πολύ ανθρώπινο. Και το λέω, κύριε Τσακουρίνη, μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά σας το λέω, γιατί έχει κουράσει πιστεύω και τον κόσμο. Αυτή η κόντρα σας με τον Δήμαρχο θα πάρει κάποια στιγμή, θα μπει μια τελεία
και από τη δική σας πλευρά και από τη δική του πλευρά. Διότι θεωρώ έχει κουράσει πλέον. Ό,τι ήταν να υποθεί, έχει υποθεί. Ακούστηκαν και ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή θεωρούμε να μπει ένα τέλος εδώ. Επειδή αναφέρεις σε ένα. Και σας το λέω με πολύ σεβασμό, μην το πάρετε στραβά το θέμα. Ειλικρινά σας το λέω. Πρέπει κάποια στιγμή και εσείς να βάλετε μια τελεία σε αυτό το θέμα. Επειδή αναφέρετε ένα προσωπικό οικογενειακό θέμα με την κόντρα μου με τον Δήμαρχο, γιατί άλλη κόντρα πολιτική δεν έχω μαζί του. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτως ή άλλως απέναντι ήμασταν πολιτικά και το γνωρίζει και το γνωρίζω αυτό πέρα όλο αυτό το διάστημα. Καλά, δεν σημαίνει πρέπει να είμαστε εχθροί όταν είμαστε πολιτικά. Ποτέ δεν είμαστε. Προς Θεού. Σαν άνθρωποι θα πρέπει ο ένας να συμπαρίσταται στον άλλον όπου και όποτε χρειαστεί. Αλλά με έχει ενοχλήσει αφάνταστα ότι το τελευταίο διάστημα εξαπολύει μία επίθεση προς το πρόσωπό μου με ψευδέστατες κατηγορίες. Απλώς δεν θα αναφέρω τα πολύ οικογενειακά μου. Αφήστε, δεν είναι απλώς ναι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι στο όνομά μου, επειδή ό,τι στραβώ και θέλει να με καταγγείλει, θα πει το σπίτι του Τσαχουριανίδη, το νερό του Τσαχουριανίδη, η ΔΕΗ του Τσαχουριανίδη, η ταράτσα του Τσαχουριανίδη, αυτό εδώ πέρα. Στο όνομά μου δεν έχω απολύτως τίποτα. Κάποτε θα πρέπει να ψάξει λίγο, γιατί ακριβώς κάτω από το γραφείο του είναι το δημοτολόγιο που μπορεί να δει ότι ποια είναι η οικογενειακή μου σχέση και μερίδα, για να μπορεί να καταλάβει. Και ότι αν ρωτήσει στην Πολεοδομία, μπορεί κάλλιστα να δει, επειδή ανέφερε για εκβιασμό στον προϊστάμενο της Πολεοδομίας και ότι μου έκανε μήνυση, ξεχνάει, δεν ανέφερε ότι του έκανα τη μήνυση. Έχω απαντήσει τη μήνυσή του με αντιμήνυση και με συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά λέει μονάχα τα δικά του. Λοιπόν, αυτή η κόντρα δεν ξεκίνησε από μένα. Απλώς θα σας πω ότι στο καινούριο χώρο της κατοικίας μου, που εσύ ως κλείνει τα 12 χρόνια, 12 χρόνια παρακαλάω, πληρώνει η σύζυγο, τέλος πάντων, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οικογένειά μου, τα δημοτικά τέλη, πληρώνει τα πάντα και ζητάμε μία κολόνα η οποία έπεσε και όχι για μένα, για να βλέπω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Το σπίτι στο οποίο ανήκει στην οικογένειά μου έχει παντού φωτισμό. Μία κολόνα έπεσε από το 2010 φωτισμού που περνάνε και πηγαίνουν στην Παναγία την Καβουράδη. Πιο κάτω είναι. Λοιπόν, και δεν, επειδή είναι το σπίτι του Τσαχουριανίδη, του το έχουμε πει 50.000 φορές, έχει έρθει, έχει δει, έχει καταγγείλει άλλα πράγματα που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά του, αλλά ανήκουν στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Επειδή με κατήγγειλε, τον κατήγγειλα κι εγώ, πιστεύω ότι η κόντρα αυτή δεν θα λήξει. Και δεν θα λήξει όχι με δικιά μου υποτιότητα, γιατί κυνηγάει ένα πρόσωπο το οποίο δεν τον ενοχλεί, δεν τον πειράζει, δεν ανακατεύεται στα δημοτικά, έχει άλλους που πρέπει να ασχοληθεί εν ώψη των δημοτικών εκλογών. Δεν θα κατέβω ο Τσαχουριανίδης υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, δεν θα το υπάρξω ψήφους, αλλά είναι κακό να ασχολείσαι με ένα δημότη. Και επειδή έχω ακούσει αυτό το τραγικό, ότι είμαι δήμαρχος όλων των πολιτών του νησιού, δικός μου δήμαρχος δεν είναι. Αυτό αποδεικνύει με τις πράξεις του. Όσο θα με κυνηγάει η κυρία Γραντήρη, και απέναντί του θα είμαι, και δεν πρόκειται να κλείσει αυτή η κόντρα. Όταν σταματήσει να ασχολείται μαζί μου, γιατί δεν τον ενοχλώ, το ξαναλέω, δεν τον ενοχλώ, δεν με ενδιαφέρει. Ασκείται, εξής κατά καιρούς, δεν είναι μια κριτική. Ασκούσα. Ναι, έχω να ασκήσω κριτική. Μπορεί να ξύπνησε ένα πρωί και θέλει τώρα κύριε Γραντήρη, να ασχοληθεί μαζί. Να σου πω κάτι. Εκπροσωπούσα. Δεν λέω ότι κάνετε κακό. Λέω ότι έχετε και εσείς ασκήσει κριτική. Δεν νομίζει κανείς ότι ξύπνησε ένα πρωί και ασχολήθηκε μαζί σας. Ναι. Θα αφήσετε μόνο να απάντησω. Παρακαλώ, ναι. Ασκούσα κριτική από θεσμική θέση. Και οφείλα να ασκήσω κριτική. Από τη στιγμή που σταμάτησα να είμαι πρόεδρος της τοπικής, καλός ή κακός, το έχω πει προηγουμένως, δεν θα ξαναπαναλάβω τα ίδια, ή σαν πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων, οφείλα να ασκήσω κριτική, όπως ασκούσα κριτική και στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Δεν διαφέρει κάτι το διαφορετικό όταν θέλει να λέει ότι με ενδιαφέρει το καλό του νοσοκομείου, αλλά πράττω διαφορετικά. Εμείς δεν ήμασταν αυτοί οι οποίοι ξεκινήσαμε με το θέμα του αναισθησιολόγου, κλείνοντας και καλώντας το να συμμετέχει, και συμμετείχε και ο ίδιος στην εκδήλωση διαμαρτυρίας την οποία κάναμε
για τον αναισθησιολόγο. Επί εποχής κυρία Σαρίκα. Και ακούσαμε τα μύρια εξαμάξεις. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν, αν σταματήσει, θα σταματήσω και εγώ να ασχολούμαι μαζί του. Είμαι ξεκάθαρος. Όσο ασχολείται, θα ασχολούμαι και εγώ. Και δεν θα ασχοληθώ με το τι κάνει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Σας το έχω ξαναπεί. Γυρνάει παντού, κάνει, ακούω, μου λένε, δεν με ενδιαφέρει. Ας κάνει ό,τι νομίζει. Είναι υποψήφιος δήμαρχος της Λέρου, έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν του επιτρέπω στο πρόσωπό μου να λέει ψεύδι. Λοιπόν. Όταν θα έχει στοιχεία που αυτή τη στιγμή εγώ θα τα καταθέσω, μάλλον τα έχω καταθέσει και πρέπει να τα καταθέσω, και είναι οι αρχές που πρέπει να πάνε. Μάλιστα. Δεν θα πω πού. Αυτό λοιπόν, δεν μας αφορά. Όταν θα μιλάει με στοιχεία, πολύ ευχαρίζω να τα ακούσω. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να είμαι στο γάμο της κόρης μου επί ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη και να ακούγονται πράγματα για το όνομά μου που έλειπα ένα μήνα. Ωραία. Δεν θέλω να πω επειδή το ανέφερε το λόγο. Ωραία. Αφήστε το αυτό. Θα κρίνουν έτσι κι αλλιώς. Μας είπατε ότι έχετε κινηθεί και εσείς νομικά. Θα τα κρίνουν τα δικαστήρια αυτό. Λυπηρό βέβαια, αλλά αυτά πρέπει να λύνονται. Εσείς πάντως κρατάω από αυτό ότι βάζετε μία τελεία ότι αν δεν ασχολείται, να ασχολούμαι κι εγώ. Και αυτό θεωρώ είναι μια καλή αρχή. Γιατί το ξαναλέω, ειδικά στον χώρο του νοσοκομείου. Έχει αποδειχτεί για τη Τσαχωνίδη όταν υπάρχει πρόβλημα και η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και η δημοτική αρχή είναι κοντά, το αποτέλεσμα είναι γρήγορο. Δεν μπορεί να κοντράρει καμιά κυβέρνηση όταν υπάρχει δίκαιο αίτημα μιας ολόκληρης κοινωνίας, ενωμένης όμως. Ενωμένης κοινωνίας. Πιστεύετε ότι είμαστε ενωμένοι? Όχι, θεωρώ έπρεπε να είμαστε ενωμένοι. Όχι, άλλο θα το πιστεύετε ότι είμαστε ενωμένοι? Κατά καιρούς έχουμε αποδείξει, όπως το είπατε λίγο πριν, στο θέμα του αναισθησιολόγου, το θέμα έλλειψη γιατρών, ενώθηκαν όλοι. Μάλιστα. Και υπήρχε αποτέλεσμα. Ναι, έτσι έπρεπε να είναι. Κοιτάξτε, έτσι έπρεπε να είναι. Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, δεν είπα να μιλήσει μαζί μου, ούτε με τον κύριο Κούρλα. Σαν ο πρώτος πολίτης του νησιού, με τον πρώτο πολίτη του νοσοκομείου, μπορούσα να κάνουν επανειλημμένες συζητήσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλες οι πλευρές. Ότι πρέπει να υπάρχει λοιπόν, καλή συνεργασία. Λύνονται, λύνονται όλα μπορεί. Τα θέματα. Πολύ σωστά. Εντάξει, έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Κύριε Τσαχουριανίδη, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι όπως και με το είπα παιδί μου, θα το πω, ούτε μου είπατε, ούτε σας είπα. Ήρθατε εδώ, μου λες, ρώτησε ό,τι θέλεις. Ρώτησε ό,τι ήθελα. Δεν ξέρω πόσο βολικές ή άβολες ήταν οι ερωτήσεις, αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν είμαστε απέναντι στον κόσμο. Να είμαστε σωστοί για να ενημερώνουμε. Θεωρώ και εσείς ακούστηκε ξεκάθαρα δική σας άποψη. Εγώ από όλο αυτό κρατάω και περιμένω τα θετικά που μας είπατε, αδελφοποίηση. Ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα, φίλες και φίλοι του νησιού μας. Να πάει το νοσοκομείο μπροστά, να αναπτύξουμε θέσεις εργασίας, να έχουμε γιατρούς, να προσέχουμε τους ασθενείς μας και τους ψυχασθενείς μας όλα αυτά τα χρόνια που έχουν στηρίξει αυτή την οικονομία του νησιού και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Έχω την εντύπωση ότι και η νυν. Και η νυν κεφαλή του νοσοκομείου, ο κ. Καραλάμπης, έχει δείξει πολύ θετικά βήματα. Ας τον βοηθήσουμε, ας τον βοηθήσει και η Δημοτική Αρχή, γιατί κερδισμένη στο τέλος, φίλες και φίλοι, είναι η κοινωνία της Λέρου, είναι το νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι μας. Επειδή ήμουν λίγο αφηρημένος, είπατε να τον πολεμήσουμε ή να τον βοηθήσουμε? Να βοηθήσουμε. Α, συγγνώμη, να βοηθήσουμε. Δεν κατάλαβα καλά. Καλό θα είναι λοιπόν να τον βοηθήσουμε, όπως είπατε σε αυτό το πέρα το κομμάτι. Εγώ από την πλευρά μου, ανεξάρτητα ποιο θα είναι, τι είναι, οτιδήποτε είναι, είτε δήμαρχος, είτε διοικητής, είτε είναι αυτή η κυβέρνηση, είτε είναι κάποια άλλη κυβέρνηση, είτε είναι οποιοδήποτε. Εγώ η αποκλειστική μου ενασχόληση πλέον με τα κοινά θα είναι μόνο στον χώρο του νοσοκομείου, του κρατικού θεραπευτηρίου, είτε από τη θέση την οποία έχω για όσο με στηρίζει ο κόσμος, γιατί αυτό δεν είναι απόλυτο. Κάποια στιγμή μπορεί να κορεστεί ή να αυξηθεί ή να μειωθεί η δύναμή μου. Έτσι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται ότι με όλο τον πόλεμο τον οποίο είχα, αποδεικνύεται, και δεν είχα από έναν μόναχα, για να μην κοροϊδευόμαστε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς σαν εργαζόμενος, αποδεικνύεται ότι η δύναμή μου παραμένει αρκετά μεγάλη, θα προσπαθήσω να βοηθήσω ακόμα και από το χώρο της μη πρώτης δύναμης του συνδυασμού μου και όλων των συνεργατών. Κύριε Τσαχουριανίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα να πω ένα τελευταίο και κλείνω με αυτό εδώ πέρα. Προτού ευχηθώ για τις ενόψεις των εορτών, εκτός αν προκύψει κάτι απρόοπτο που θα σας καλέσω. Είμαστε πάντα αυτό το οποίο θα πρέπει, κύριε Γρατίδη, να κοιτάξουμε και να ενωθούν όλες οι πλευρές, είτε είναι Δήμος, είτε είναι κρατικό θεραπευτήριο, είτε είναι σύλλογοι, είτε είναι περιφέρεια, οτιδήποτε, η δημιουργία ενός νέου νοσοκομείου. Γιατί προηγουμένως είπατε, έρχονται γιατροί, αλλά στο τέλος δεν έχουμε πού να τους βάλουμε να δουλέψουν και να εργαστούν.
και αναγκαζόμαστε όλοι να συρρυκνώνουμε κλινικές, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, για να μπορούν να μπουν οι ασθενείς. Δηλαδή, τι να φέρουμε να κάνουμε μία μονάδα δύο κρεβατιών ΜΕΘ, όταν δεν έχουμε χώρο να τους στεγάσουμε. Μάλιστα. Σωστά και αυτό που λέτε. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχηθώ μέσα από την καρδιά παρακαλώ, μου σε όλους τους πολίτες και σε όλους τους συναδέλφους, αλλά ειδικά στους ασθενείς που όλα αυτά τα χρόνια της θητείας μου, τα 30 χρόνια, 32 χρόνια της θητείας μου, έχω ζήσει εγώ, η οικογένειά μου και πιστεύω σχεδόν όλο το νησί, και πραγματικά θα ήθελα να δώσω τα θερμά μου συλληπιτήρια σε δύο πρώην συναδέλφους, ο ένας που έφυγε πρόσφατα προχθές και ο άλλος που έφυγε σήμερα, γιατί όλο και φτωχαίνει οι φυσιογνωμίες, οι παλιοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν προσφέρει δώσανε, πάρα πολλά, προσφέρει σε δύσκολες εποχές. Σε πάρα πολύ δύσκολες και πολύ εποχές. Καλά κάνετε, σας θυμάμαι και τους θυμάστε. Ναι, πάντα θα τους θυμάμαι και πάντα θα τους θυμάμαι. Να πούμε τις οικογένειές σας, τα θερμά μας συλληπιτήρια. Αυτό, τίποτα άλλο. Κύριε Τσιμπορίνη, ευχαριστώ. Να ευχηθώ και σε εσάς και στην οικογένειά σας να έχετε χαρούμενες γιορτές, να είστε στεναρά δίπλα στο θετικό που εξελίσσεται στο νοσοκομείο. Η θέση σας, σαφέστατα, πολλές φορές σας φαίνεται την παράθεση, αλλά αυτός είναι ο ρόλος ο δικός σας και αυτό πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε. Το ξαναλέω, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Όποιος εργαζόμενος, όποιος συνδικαλιστής και ακούσει το όνομά του, θέλει να απαντήσει, εμείς είμαστε εδώ. Περιμένουμε όλους και όλες να έρθουν να τοποθετηθούν και να πούν τη δική τους άποψη. Αυτό είναι το Αιγαίο κανάλι, ένα μεγάλο δημοκρατικό ανοιχτό κανάλι που περιμένει τους όλους εδώ να ακουστεί η δική τους άποψη. Καλές γιορτές λοιπόν, περιμένω τα ευχάριστα, έχουν καταγραφεί. Περιμένω την ώρα που θα σηκώσει το τηλέφωνο να πείτε: ελάτε, έχουμε εξέλιξη αυτό το θέμα. Θα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος εγώ. Θα είναι παρουσία όλων αυτών των οποίων θα έρθουν για να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Φίλες και φίλοι, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε συντονισμένοι στο δικό σας κανάλι, το Αιγαίο TV. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.